Πάμε σε ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε μαζί με τον Κώστα Πουλακίδα. Την πλήρη απαλλαγή της 19χρονης από την Ηλιούπολη, η οποία είχε πέσει θύμα τράφικ και να αποφάσισε το αυτόφορο μονομελές της Αθήνας. Η κοπέλα, την οποία εξέδιδε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας αστυνομικός που είχε καταδικαστεί σε 5,5 έτη φυλάκιση με αναστολή, είχε παραπεμφθεί σε δίκη για την κατηγορία ότι εκδιδόταν με αμοιβή, χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος και χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους. Κώστα, μια υπόθεση την οποία τη θυμόμαστε όλοι από την περίοδο που είδε το φως της δημοσιότητας, για το δράμα το οποίο βίωσε η κοπέλα εκείνη, για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απεμπλακεί από το δίκτυο αυτό, να το επικοινωνήσει και τελικώς να βρει ένα δίχτυ προστασίας από μια σερβιτόρα εκείνη την εποχή. Από εκεί και πέρα βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετές φορές μέσα από το κύκλωμα το οποίο την είχε μπλέξει σε αυτό το κύκλωμα μαστροπίας. Και τελικώς μετά από χρόνια, και αφού η υπόθεση φαίνεται να έχει καταλαγιάσει και έχει βρει το δρόμο της και αυτή και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και να επαναφέρει σε μια κανονικότητα τη ζωή της σήμερα, καλείται ξανά μάνα στο δικαστήριο, κατηγορούμενη γιατί κάποιοι την εξέδιδαν χωρίς η ίδια να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. Το θύμα του τράφικινγκ να κατηγορείται διότι είναι θύμα. Πάλι καλά να λέμε, ευτυχώς έχουν αλλάξει οι κοινωνικές καταστάσεις, που δεν δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία της, τα στοιχεία της, το ονοματεπώνυμό της, ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Κάποτε το είχαμε κάνει σε αυτή τη χώρα και δεν είναι πολλά τα χρόνια που το είχαμε κάνει, μια δεκαετία πίσω είναι. Λοιπόν, να θυμηθούμε καλά την περίπτωση. Τι έχουμε? Αστυνομικός, ο οποίος κρατούσε αιχμάλωτη και εξέδιδε μια 19χρονη. Mm-hmm. Η κοπέλα αυτή, για να ξεφύγει από το κύκλωμα που ήταν με αρχηγό, με μαστροπό τον αστυνομικό, τι έκανε? Κατέφυγε σε κάποιο μαγαζί, σε μια καφετέρια και μίλησε σε μια κοπέλα. Παρατήρησε. Δεν πήγε σε θεσμικό παράγοντα, θεσμικό φορέα της πολιτείας. Δεν πήγε στο Δήμο. Δεν πήγε ούτε καν στην εκκλησία. Που η Ηλιούπολη υποτίθεται έχει ένα πολύ δυναμικό παπά που έχει άποψη για τα σεξουαλικά των ανθρώπων. Δεν πήγε λοιπόν πουθενά από εκεί. Πήγε σε μια κοπέλα. Εκεί βρήκε εμπιστοσύνη. Εκεί ένιωσε ότι μπορεί να βρει καταφύγιο. Σε έναν απλό άνθρωπο. Ο αστυνομικός συνελήφθη. Από ό,τι λέει η δικηγόρος της 19χρονης, έχει καταδικαστεί 12 χρόνια κάθειρξη για μαστροπία και για εμπορία ανθρώπων. Στη συνέχεια όμως ο αστυνομικός, σύμφωνα με όσα λέει η δικηγόρος της 19χρονης, έκανε μήνυση στη 19χρονη, λέγοντας ότι εκδιδόταν χωρίς χαρτιά, πότε, την περίοδο που την είχε στο καθεστώς της μαστροπίας. Η εισαγγελία, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η εισαγγελία αποδέχθηκε τη μήνυση αυτή και άσκησε δίωξη στη 19χρονη. Έτσι σήμερα η 19χρονη... Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον που περιγράφεις τώρα. Έτσι σήμερα είχαμε τη δίκη της 19χρονης. Ήταν τόσο πολύ εξόφθαλμο αυτό το οποίο συνέβη και υπάρχουν τόσο πολλά ερωτήματα γύρω από το πώς συνέβη αυτό, που μέχρι και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε να ερευνηθεί πώς παραπέφθηκε η κοπέλα, η 19χρονη, σε δίκη. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Πουλακίδα, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.